Θα τα ακούμε και αυτά του κυρίου Γιωργαντά. Μάλιστα. Καλημέρα σας, παιδιά. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και στο καλεσμένο μας. Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, πού βρισκόμαστε? Ρεπορτάζ στο Τζελίκα. Τι? Στο Τζελίκα, να κάνω ρεπορτάζ ότι αγριογούρουνα έχουν κατέβει, λέει, στην... Πού? Στο Αγρίνιο, στην Καρτίτσα, γιατί λείπει ο οικονόμου. Έτσι, μπράβο. Να ο άνθρωπος που ξέρει. Από τη στιγμή που έχω φύγει εγώ από εκεί έχουν πληθύνει. Έχουν πληθύνει τα θυράματα. Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τώρα, τι είπατε χθες, τι προβλήματα έχουμε, να ξεκινήσουμε να δούμε τι λύσεις μπορούν να δοθούν. Είχε έρθει ο υπουργός, ο κύριος Γιωργαντάς, άκουσε τα προβλήματα που μαστίζουν την κτηνοτροφία και γενικά το πρωτογενή τομέα στην Άξο. Έδωσε κάποιες υποσχέσεις και κάποιες λύσεις σε κάποια θέματα, όμως υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία πρέπει να τα δούμε και προτείνουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει, όπως υπάρχει ένα καλάθι νοικοκυριού αυτή τη στιγμή στον καταναλωτή, να υπάρχει και ένα καλάθι στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες. Έχουν ξεφύγει τα προϊόντα. Εσείς, από ό,τι κατάλαβα, Δημήτρη, μιλήσατε για τις υποδομές, θέλετε ενίσχυση για τις υποδομές σας και για το κόστος παραγωγής, έτσι. Έλα, ο Γιωργαντάς μίλησε για 500 εκατομμύρια. Αν μας πει ο Γιώργος, μπράβο. Ο Γιώργος Δημήτρη, είναι... και ο Γιώργος, ο κύριος Γιωργαντάς μίλησε για 500 εκατομμύρια τα οποία έχουν εγκριθεί, έχουν γίνει καταβολές, και στο ΦΠΑ έχουν γίνει παρεμβάσεις. Όλα αυτά, ρε παιδιά, δεν έχουν λειτουργήσει, δεν έχουν αποδώσει. Όχι, δεν έχει καμία απόδοση. Το ΦΠΑ, δεν αποδίδει σε βαρ, γιατί εμείς έτσι κι αλλιώς τα πάντα εντυπωλογημένα. Αφού εγώ εκεί που πλήρωνα 10.000 ΦΠΑ, πλήρωνα τώρα 15. Τι θα μου κάνει εμένα το ΦΠΑ? Γιώργο, μας δίνεις τώρα λίγο τις τάξεις μεγέθους. Πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές, πόσο έχουν ανέβει τα κόστη, πόσο έχουν ανέβει τα ενεργειακά, πού βρισκόμαστε? Δημήτρη μου, είπες ότι να κάνω λίγο υπομονή. Εδώ υπάρχει, εδώ τώρα, ειδικά αυτός ο μήνας είναι για υπογλώσσια. Δεν μπορεί να καταλάβεις πόσο έχει ανέβει το κόστος. Τόσο πολύ. Εγώ με τη μονάδα αυτή τη συντηρούσα περίπου στα 1.800 ευρώ, ήθελα φαγητά. Έχω φτάσει τρεις. Την ημέρα. Την ημέρα. Ναι, ναι. Την ημέρα και έχω φτάσει τρεις. Τρεις και. Μόνο, αυτή τη στιγμή μόνο για τα φαγητά. Μόνο για το τάιζο, το ζώο. Μόνο για φαγητά. Άρα διπλασιασμός εδώ, μιλάμε για 100%. Δεν είναι γύρω στα 60-70% πάνω. Μα έτσι είναι. Όταν παίρναμε τη σόγια 45 και την πληρώνω και την παίρνω 70, 69,80 παίρνω σόγια. Τι λες τώρα? Αγοράζω σόγια αυτή τη στιγμή. Δεν μου λες, Γιώργο. Το καλαμπόκι από 20-50, 40 λεπτά. Από 20 πήγε 40? 40, 39 τόσο. Και αυτή τη στιγμή, μάλιστα, τα πάντα. Δεν σας πω για το πετρέλαιο. Ξέρεις πολύ, έχουμε μία. Αυτό ήταν το εξωφρενικό προχθές. Έχω μια γεώτρηση και είναι γύρω στα 15 χιλιόμετρα και κατεβάζω νερό μόνο για τα ζώα. Ναι. Πληρώσαμε 21,80 την ώρα το ρεύμα. Τι λες τώρα, ρε παιδί μου? Πώς να βγει, ρε παιδιά, ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος με τέτοιες τιμές? Το γάλα πόσο το πουλάς σήμερα, Γιώργο? Πουλάς αντίστοιχα, έχουν ανέβει τιμές στο γάλα? Το πουλάμε 55 λεπτά. Πόσο ανέβασες? 5 λεπτά. 5 λεπτά. Και στο εξωτερικό που ήμουν τώρα, γιατί στο εξωτερικό έκανα εφεραζό που είναι. Παντού υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο για την Ελλάδα το πρόβλημα. Παντού υπάρχει πρόβλημα. Αλλά και τουλάχιστον τις τροφές πιο μειωμένες. Άρα εσείς θέλετε, παιδιά, μείωση του κόστους παραγωγής είναι το πιο βασικό απ' όλα, έτσι. Επιδότηση εκεί, λοιπόν. Προϊόντα, τουλάχιστον που υπάρχουν. Και κυρίως στις τροφές εκεί. Επιδότηση. Να πούμε, Δημήτρη, ότι είναι κινησιωτικότητα. Εμείς είμαστε νησί. Εμείς έχουμε μεταφορικά. Εμείς τα μεταφορικά αυτή τη στιγμή, πέρυσι τέτοια εποχή, 25 ευρώ τόνος και σήμερα έχει φτάσει στα 55. Και εμείς έχουμε και μικρές εκτάσεις. Έχουμε πολύ παραπάνω. Να σας δώσω να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή εγώ φέτος, εγώ εκεί που έσπερνα τα δικά μου χτήματα, είναι γύρω στα αυτά που έχω και νοικιάζω, γύρω ξέρω στα 400 στρέμματα. Φέτος δουλεύω 800 με 900 στρέμματα, γιατί ο κόσμος Δημήτρη δεν πάει να σπείρει, δεν έχει τα χρήματα. Συγκεκριμένα ήταν ένας παππούς, ο οποίος έσπαιρνε κάθε χρόνο και το αγόραζα εγώ τα φαγητά. Φέτος μου λέει, Γιώργο, εγώ δεν τα σπαίνω. Και πάω και τα σπαίνω και πληρώνω 1.200 ευρώ σπόρους και 1.000 ευρώ πετρέλαια. Δηλαδή να τα σηκώσει. Γιατί ήταν ακαλλιέργητα τα χωράφια. Πού να βγει αυτή, δεν βγαίνει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει, όχι, δεν βγαίνει με τίποτα, παιδιά. Έτσι όπως το περιγράφετε. Εγώ θέλω να πιστεύω από τον Πρωθυπουργό. Θέλω ειδικά να μας ακούσει εδώ στην Άξο, γιατί κάνουμε αγώνα για να συντηρήσουμε αυτές τις μονάδες. Γιατί για να συντηρήσει μια τέτοια μονάδα. Και σε ένα νησί που έχει μεγάλη παραγωγή και ένα νησί που κάνει εξαγωγές, που έχει γεμίσει την Ελλάδα με τα προϊόντα του, με εξαιρετικά προϊόντα. Τα οποία προϊόντα είναι διεθνούς κύρους πια κτλ. Δεν θέλω να χαθεί, γιατί αν κλείσουν εδώ στο Αγκεσανί τώρα σιγά σιγά, μείναμε μόνοι.
Αν κλείσουν και αυτές οι μονάδες που έχουν μείνει, μετά δεν θα βρίσκεις ούτε μπριζόλα να φας ούτε το φιλέτο της Νάτσου. Έχουν κλείσει οι μικρές μονάδες, παιδιά. Κάτω. Έχουν κλείσει 11 μονάδες εδώ στην Άξο και μέχρι τέλος του χρόνου, αν πάρουν τις επιδοτήσεις, θα πάμε γύρω στις 18-20, εκεί περίπου υπολογίζουμε. Ναι, μιλάμε για καταστροφή τώρα. Στο τελικό προϊόν, Δημήτρη, στα τυριά σας, έχουν ανέβει τιμές στο τελικό προϊόν. Έχει ανέβει κατά 2 ευρώ το τελικό προϊόν στον καταναλωτή και είναι η αύξηση που δώσαμε στο γάλα. Ναι. Δώσαμε αύξηση στο γάλα, έχουμε και εμείς κόστη ενεργειακά. Πληρώναμε ρεύμα στο εργοστάσιο και γενικά σε όλη την Ένωση 350.000 ευρώ το χρόνο και φέτος θα φτάσει πάνω από 550. Δημήτρη μου, συγγνώμη, ένα λεπτό. Όλα αυτά που λέτε, ρε παιδιά, τα είπατε στο Γιωργαντά. Βεβαίως, τα είπαμε στο Γιωργαντά. Και τι είπε. Είπε ότι ό,τι μπορεί κάνει. Δίνει κάποιες ενισχύσεις, θα μοιράσει τώρα 89 εκατομμύρια ευρώ στη κτηνοτροφία, θα δώσει τα 60 εκατομμύρια στα λοιπάσματα. Μάλιστα. Και από εδώ και πέρα θα δούμε και εμείς τι μπορούμε. Δημήτρη, μπορεί να πει στον οπερατέρ να μας δείξει την γραβιέρα που έχει κάτω, να δει ο κόσμος στο περίφημο και εξαιρετικό προϊόν. Είναι η γραβιέρα. Α, μπράβο. Είναι η γραβιέρα η οποία είναι pop. Εκεί. Έτσι, μπράβο. Πέρυσι παράγαμε 1250 τόνοι. Ναι. Φέτος θα πάμε στους 1050. Θα είμαστε μειωμένοι περίπου 200 τόνοι κάτω, διότι δεν υπάρχει γάλα. Σκέψου τώρα αυτό το διαμάντι της Νάξου που έπρεπε να το έχουμε πώς και πώς παντού. Και να βοηθάνε οι πάντες για να παράγει τόσο δυνατό περισσότερο. Σε αυθονία έπρεπε να το πούμε. Σε έπρεπε να υπάρχει αυθονία. Να υπάρχει παντού. Βέβαια. Να εξάγεται παντού κτλ. Λέμε τώρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Οι εξαγωγές σταμάτησαν, έτσι. Σταμάτησαν. Το φρέσκο γάλα που βγάζει η Ένωση το σταματήσαμε. Μάλιστα. Έχουμε σταματήσει και κάποιους κωδικούς και κεντρωνόμαστε στη γραβιέρα pop μόνο στη γραβιέρα. Να πούμε ότι εδώ που ήταν ο κ. Γεωργαντάς τον πήγαμε στο φράγμα του Τσικαλαριού. Με το φράγμα τι σας είπε, Δημήτρη. Άκουσα ότι υποσχέθηκε πως θα ολοκληρωθεί το φράγμα και θα ξανάρθει να το παρακολουθήσει. Ακριβώς, από το 2009 έχει αρχίσει να κατασκευάζεται. Ναι. Έχουμε φτάσει 13 χρόνια μετά και είμαστε στο ίδιο σημείο. Ναι. Ήρθε ο κύριος Γεωργαντάς, είπε ότι θα περάσουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μέχρι Μάρτι περίπου και τέλος του 23, αρχές του 24 θα λειτουργήσει. Μάλιστα. Μακάρι να γίνει. Είναι να γίνει. Ένα έργο πνοής. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νερά. Έτσι. Δημήτρη, και αυτό και το φράγμα για μας, και το φράγμα είναι ένα μεγάλο αβαντάζ για τη κτηνοτροφία. Όπως επίσης εμείς θα θέλαμε, όπως το είδα στο εξωτερικό, στο δεύτερο, και τα νερά του βιολογικού. Εδώ έχουμε μία έκταση, ένα κάμπο ο οποίος δεν έχει νερό να ποτιστεί. Και αυτό είναι ένα μεγάλο έργο να εκμεταλλευτούν τα νερά του βιολογικού. Το μεγαλύτερο έργο είναι αυτό. Άρα, σε 13 χρόνια, έτσι. Να δώσουν το νερό στους παραγωγούς, να καλλιεργούν. Εδώ γίνεται μάχη. Εγώ ειδικά γιατί εγώ καλλιεργώ πάρα πολλά καλαμπόκια και εκδίνομαι εχθρός με τους μικρούς παραγωγούς, έτσι, γιατί σου λέει εσύ μας θέλουν και αυτοί το νερό. Έτσι. Σωστά. Και εγώ πρέπει να κλείσουμε εδώ. Να κλείσουμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε κοντά στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους πάντα. Να ακούσω ότι σταμάτησαν οι εξαγωγές πάντα. Ναι, βέβαια, είναι φοβερό. Απ' την Άξο σταμάτησαν οι εξαγωγές του τυριού. Δεν είναι καλό πράγμα να τα ακούσω αυτό. Καλημέρα, παιδιά, καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Καλημέρα.